πάμε στη χορευτική προσέγγιση της ζωής. Κυρία μου, Άννα Κωστάκη, καλώς μου ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά, εσείς? Καλά είμαι και εγώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που συναντώ τη φίλη μου την Άννα μετά από τόσα χρόνια με την ιδιότητα της δασκάλας χορού. Κι εγώ χαίρομαι. Αλλιώς σε άφησα. Αλλιώς σε βρήκα. Ναι, αλλά κάνεις πολύ ωραία πράγματα. Κάνεις πολύ ιδιαίτερα πράγματα. Και ο λόγος που συναντιόμαστε σήμερα με την Άννα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο εργαστήρι, να το πω, τμήμα, να το πω. Πώς να το πω. Ομάδα. Ομάδα. Μία ομάδα πολύ ωραία που ξεκίνησε εδώ στο Ηράκλειο για χορευτές, για ανθρώπους που αγαπούν το χορό και είναι 60+. Έτσι ακριβώς. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα καταρχάς? Γνώρισα εγώ αυτό το group και το αγάπησα κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στο Λάμπαν, στο Λονδίνο. Mm-hmm. Εκεί ήρθα σε επαφή με αυτή την ηλικιακή ομάδα και κάτι σκύρτησε μέσα μου. Όπου ήταν άνθρωποι εκεί που έκαναν π.χ. πριν πολλά χρόνια χορό και συνέχιζαν τώρα ή αποφάσισαν κάποια στιγμή να ασχοληθούν, να βάλουν το χορό με κάποιο τρόπο στη ζωή τους? Μία μίξη ήταν. Μία μίξη. Είτε άτομα τα οποία έκαναν πολύ παλιά μάθημα χορού και τώρα αποφάσισαν να ξαναξεκινήσουν, ή άτομα τα οποία θέλουν να δουν τι είναι ο χορός και να χορέψουν. Δεν είναι φοβερό? Φοβερό, περίμενε. Αυτή είναι λίγο περίεργη λέξη. Έχει έτσι λίγο αρνητική χρειά. Δεν είναι μαγικό να πεις τα 60 σου, μωρέ, το είχα πάντοτε μεράκι. Και θέλω να το κάνω αυτό με έναν άλλο τρόπο, πέραν του να χορεύω, π.χ. κριτικά, παραδοσιακά ή λίγο ό,τι χορεύουμε σε κοινωνικές περιστάσεις. Είναι εντυπωσιακό και μαγικό το πρόσωπό τους όταν φεύγουν από αυτό το μάθημα. Αλήθεια? Αυτή τη συνάντηση. Ναι, είναι σαν παιδιά που έπαιζαν. Αυτό, βρίσκεις τη χαρά. Ναι. Φεύγουν ζωντανοί, ανάλαφροι, με το κεφάλι ψηλά, έτσι. Ισιοπλάτη, ναι. Μέσα κοιλιά, έξωστη. Έτσι, ακριβώς. Τι κάνετε στα μαθήματα? Τι χορό κάνετε, τι τους διδάσκεις? Κάνουμε δημιουργικό χορό, ο οποίος δηλαδή συνδυάζει την κίνηση, τη σωματική, με την έκφραση. Που ακολουθείτε λίγο τη φυσική κίνηση. Τι σκέφτομαι, ας πούμε, θα μας ακούνε οι 60+ fans, groupies της εκπομπής και θα σου πούν «Κι εγώ, μωρέ, θέλω, αλλά έχω τη μέση μου, έχω τον αυχένα μου, τα πόδια μου, έχω τα αρθρητικά μου». Το μαγικό του δημιουργικού χορού είναι ότι η κίνηση είναι ελεύθερη και ο καθένας αποφασίζει για τον εαυτό του εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα, γιατί κάθε μέρα δεν είναι ίδια, μέχρι πού θέλει να πάει. Ακούει το σώμα του και αποφασίζει ότι εγώ θα πάω μέχρι εκεί σήμερα. Θα κάνω αυτό σήμερα γιατί έτσι νιώθω. Αυτό είναι μάθημα ζωής που λες τώρα που περιγράφεις. Ναι. Είναι, αφινόμαστε, οι μαθητές τώρα είναι πρόσφατη η έναρξη του τμήματος, αλλά το κουβεντιάζουμε γιατί μπορεί να έρθει και άλλος κόσμος, δεν μπορεί? Φυσικά, έχετε περιθώριο. Έχουμε περιθώριο και θα χαρούμε πολύ. Είναι ανοιχτή στο να κάνουν αυτό ακριβώς, στο να ακούσουν το σώμα τους και να αφαιθούν? Δεν είναι εύκολο για κανέναν από εμάς αυτό. Δεν έχουμε μάθει να το κάνουμε, αλλά σιγά σιγά όλο έρχονται και πιο κοντά και καταλαβαίνουν ότι γι' αυτό το λόγο ήρθα, για να μάθω να ακούω το σώμα μου και να δω τι έχει να μου πει. Εσύ αν σε ρωτήσει τώρα κάποιος άνθρωπος, βρες η Ανούλα μου, το θέλω εγώ τώρα λίγο, αλλά και λίγο ντρέπομαι και λίγο διστάζω και δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, τι θα το απαντήσεις σε αυτό? Και ποια είναι τα ωφέλη, τι έχεις δει εκτός από τη χαρά στο πρόσωπό τους, τι έχεις δει να συμβαίνει? Τα ωφέλη είναι πάρα πολλά. Και σε πολλά πεδία και επίπεδα, εκτός του σωματικού εννοείται, που αποκτάει κάποιος καλύτερη ισορροπία και κινητικότητα και αντίληψη του τι μπορεί να κάνει αυτό το σώμα το οποίο κάθε μέρα το έχω μαζί μου και με κουβαλάει τέλος πάντων.
η ευληγησία βελτιώνεται, η αντοχή, η ευκινησία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα ωφέλη, είναι και ότι γινόμαστε μία ομάδα που ο καθένας νιώθει ότι υπάρχει μία σύνδεση με τα μέλη της ομάδας και νιώθουμε ότι υποστηριζόμαστε ο ένας με τον άλλον. Πόσο μας έχει λείψει αυτό? Πάρα πολύ, ειδικά μετά από αυτά τα δύο τελευταία χρόνια που περάσαμε. Και ειδικά σε αυτήν την ηλικία, η απομόνωση και η μοναξιά είναι μεγάλη. Και έχει αφήσει πίσω πράγματα όλο αυτό, αναπόφευκτα. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να ήταν φουλ κοινωνικοί πριν, αλλά αρκούν δύο χρόνια φόβου και εγκλεισμού στο σπίτι και όταν παραμένει και αυτή η αγωνία για την υγεία και αν μην προσβληθώ από έναν ιό που μπορεί να με σκοτώσει και πάει λέγοντας, αυτό το κάνει ακόμα πιο βαρύ και σε κάνει και πιο φοβικό, ναι, δεν ανοίγεις εύκολα. Εννοείται. Και οι επιλογές περιορίζονται. Πώς τους βλέπεις τώρα που έρχονται? Τους βλέπεις ότι τους λείπει αυτή η ανάγκη για επικοινωνία και η συνύπαρξη στην ομάδα? Θέλουν πάρα πολύ και επικοινωνία και να μοιραστούν και να ακούσουν και να συντονιστούν ο ένας με τον άλλον. Το θέλουν αυτό το πράγμα, όπως όλοι μας. Όλοι μας το θέλουν. Όλοι το χρειαζόμαστε. Και είναι μια δεξιότητα που δεν τη χάσαμε, μωρέ, Άννα, μόνο μες στην καραντίνα, να πούμε την αλήθεια τώρα. Εκεί, εντάξει, απογειώθηκε. Ήρθε ο αέρας και τα ισοπαίδωσε όλα. Αλλά το είχαμε χάσει και τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό του συντονίζομαι, συνυπάρχω σε σχέση με τους άλλους, συνυπάρχω αρμονικά με το σώμα μου, ακούω τι μου γίνεται μέσα μου. Συνεργάζομαι, εμπιστεύομαι, όλα αυτά. Συνεργάζομαι, εμπιστεύομαι. Μεγάλες, πολύ δύσκολες έννοιες. Είναι σχεδόν σαν ξένες γλώσσες όλα αυτά για μας. Ναι. Και ο χορός τελικά μπορεί αυτά να μας τα ξανασυστήσει και να μας τα φέρει σιγά σιγά στη ζωή μας. Είμαστε ένα βήμα πιο κοντά με το χορό. Σε ποιους προτείνεις να έρθουν στην ομάδα αυτή? Άτομα τα οποία έχουν ανάγκη να εκφραστούν, να επικοινωνήσουν, χωρίς να είναι απαραίτητα λεκτικά. Mm-hmm. Να είναι μέσω του σώματος, μέσω της αφής, του βλέμματος, της τάσης του σώματος. Υπάρχει μια επικοινωνία και είναι ωραίο να καταλαβαίνεις τι σου λέει, τι ιστορίες μπορεί να σου πει ο εαυτός σου στην ουσία. Είναι καταπληκτικό. Αν τον ακούσεις, ναι. Να σου λέω, έλα να σου πω την ιστορία μας, ας πούμε. Και αυτή η ηλικιακή ομάδα έχει πολλές ιστορίες να μας πει. Και διαφορετικές από τις δικές μας εμπειρίες. Άρα θα είναι και για σένα υπέροχη εμπειρία αυτή. Ναι, το πιστεύω. Το να παρακολουθείς τις ιστορίες, να ακούσεις με όποιο τρόπο εκφραστούν. Είμαι πάρα πολύ περίεργη και ανυπόμονη να δω τι θα ακούσω. Εγώ θα τα ρωτήσω τα πρακτικά για να τα ξεδιαλύνουμε. Γιατί μιλάμε για μία ομάδα χορού. Χρειάζεται οι άνθρωποι που μας ακούν και τους ενδιαφέρει να έχουν προηγούμενη εμπειρία με το χορό? Όχι, καμία εμπειρία με το χορό δεν χρειάζεται. Χρειάζεται να είναι σε full φυσική κατάσταση? Όχι βέβαια, διότι ο καθένας αποφασίζει μέχρι πού θα φτάσει το σώμα του και τι κινήσεις θα διαλέξει και θα επιλέξει. Άρα και ακόμα επίσης και ένα σώμα με παραπάνω κιλά ή ένα σώμα καταπονημένο από μία ασθένεια, από ένα τραύμα, μπορεί επίσης να ανταπεξέλθει? Ναι, διότι καταρχήν η ομάδα είναι ακούει. Και εγώ, σαν δασκάλα, ακούω και βλέπω τις ανάγκες αυτών που συμμετέχουν. Και επίσης υπάρχει η δυνατότητα να είναι καθιστός ο άλλος ή καθιστή. Μάλιστα. Ναι, θα υπάρχουν καρέκλες. Όποτε κουραζόμαστε, σταματάμε, ξαναξεκινάμε και πάλι από την αρχή. Ή κάνουμε όλο το μάθημα καθιστή μία μέρα, γιατί μπορεί να μην νιώθουμε καλά εκείνη τη μέρα. Τι ωραία. Έχει μία φυσική ροή. Σέβεται, ναι, το ακριβώς μάθημα τους μαθητές του. Σέβεται, ακούει και δίνει χώρο και σε άλλες φωνές να ακουστούν. Δικές μας φωνούλες που τις κρύβομαι. Ή φωνούλες που ποτέ δεν τις αφήσαμε να βγουν, τον άλλον, για παράδειγμα. Ό,τι επιλέξει ο καθένας να μοιραστεί. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και πες μου λίγο κάτι, γιατί εσύ, Άννουλα, μου ασχολείσαι και με την
άκρως αντίθετη ηλικιακή ομάδα, με τα πολύ 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 μικράκια, βρίσκεις κοινά σημεία στους μικρούς και στους μεγάλους? Αυτή η αίσθηση του κάνω κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ίδια σε όλους. Αυτή η ανυπομονησία του έχω μάθημα αύριο και θέλω πάρα πολύ να πάω και το περιμένω όλη τη βδομάδα, είναι το ίδιο. Όταν κάνουμε κάτι που μας αρέσει και μας ευχαριστεί πολύ. Σε όλες τις ηλικίες, νομίζω. Νομίζω, ναι. Σε όλες τις ηλικίες. Ποιοι είναι οι πιο απενοχοποιημένοι μαθητές? Τα μικρά, μικρά, μικρά? Ή τελικά, δεν ξέρω, μην σου βάλω την απάντηση στο στόμα. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρω. Θα μας πεις στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Θα μας δώσεις, πώς το λένε, αναλυτικά τον έλεγχο. Για να δούμε ποιος θα το ευχαριστηθεί περισσότερο. Έχω την εντύπωση ότι θα είναι τα μεγάλα μου παιδιά. Για να είναι... περάσουν πρώτες ντροπές, Ναι, και είναι και μια συνειδητή επιλογή. Το ευχαριστιέσαι αλλιώς, ναι. Όταν σε συναντάς, ναι. Τελικά. Ναι. Αχ, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Εμείς σας το προτείνουμε. Εγώ όταν το είδα αυτό στο Facebook, ένιωσα πολύ μεγάλη χαρά. Έλεγα, αν ήμουν σε αυτή την ηλικία, πραγματικά, θα το έβλεπα, εντάξει, είμαι και ένα παιδί που τον αγαπώ πάρα πολύ το χορό, αλλά θα το έβλεπα σε μια πολύ ωραία ιδέα πρώτο, να συναντηθώ με άλλους ανθρώπους, να αλληλεπιδράσω, να επικοινωνήσω, και επειδή ακριβώς έχω δει τα ωφέλη του χορού μέσα στα χρόνια της ζωής μου, και δεν αναφέρομαι στο γυμνασμένο σώμα, ας πούμε, και στο ωραίο περπάτημα, αλλά σε αυτή την επαφή με τον εαυτό μας. Ναι. Στο να εκφράσουμε το συναισθηματικό μας κόσμο. Είναι μεγάλο δώρο αυτό. Πολύ σπουδαίο, ναι. Που πολύ το καταπνίγουμε και μετά αυτό θα έρθει να... θα βρει τρόπο να βγει και θα βρει έναν τζούμπαλο τρόπο να βγει. Οπότε ας του δώσουμε έναν φυσικό τρόπο. Έτσι. Να βγει προς τα έξω. Καλά τα λέω, δασκάλα. Ναι, φυσικά. Πολύ καλά. Κράτησε μου μία θέση για το επόμενο τμήμα στο 40 Plus. Μαζί θα είμαστε. Ωραία, πολύ ωραία. Άρα μου πολύ σε ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Για την ιδέα και για την υλοποίηση. Αδράξτε την ευκαιρία. Σηκωθείτε. Δεν χρειάζεται καν, ας πούμε, σε κάποιες περιπτώσεις να σηκωθείτε για να χορέψετε. Ακριβώς. Βρεθείτε απλά μέσα σε αυτή την ομάδα να το διασκεδάσετε, να το ευχαριστηθείτε. Να ορίστε, έχουμε εδώ ανθρώπους να μας πάνε παρακάτω να κάνουν πολύ ωραία πράγματα.